Ζωής, χορογραφία αρμονίας και δύναμης. Ο πρωταθλητής και η μηχανή του. Ένα ζευγάρι φτιαγμένο για νίκες. Με το Ρεμεντόλ της Ρεμέντικα πάντα κάπου εκεί. Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ρεμεντόλ από τη Ρεμέντικα. Όλα υπό έλεγχο. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Πολίτης 107.6. Πρωί-πρωί στα γήπεδα. Με τον Παντελή Παντελή σήμερα. Παντελή, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτη. Στην επικαιρότητα το Μουντιάλ και πάλι, εξασφαλίστηκαν χθες και είχαν 4 εισιτήρια για τους 16. Η Ολλανδία, χωρίς καν να υδρώσει, νίκησε με 2-0 το Κατάρ. Έφτασε τους 7 βαθμούς και πήρε την πρωτιά του πρώτου ομίλου του Μουντιάλ. Καταριανοί από την άλλη απογοήτευσαν στην πρώτη του συμμετοχή στο Μουντιάλ. Έγιναν οι πρώτοι διοργανωτές που ολοκλήρωσαν το τουρνουά χωρίς βαθμό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με χρυσό σκόρερ τον Πούλισικ νίκησαν 1-0 το Ιράν και ακολούθησαν την Αγγλία από τον ίδιο όμιλο στην επόμενη φάση. Έτσι, Ολλανδία και Αμερική θα μονομαχήσουν στους 16 βάσει των ζευγαρωμάτων. Η Σενεγάλη απέδειξε ότι μπορεί να νικήσει και χωρίς τον Μανέ. Κυριάρχησε στο μεγαλύτερο διάστημα απέναντι στο Εκουαδόρ και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και πήρε την νίκη με 2-1 μαζί και το εισιτήριο για τους 16. Από την άλλη, αντίπαλο θα βρει την Αγγλία η Σενεγάλη. Η Αγγλία κέρδισε με 3-0 την Ουαλία στο Βρετανικό Ντέρπι. Τερμάτισε πρώτη στο δεύτερο όμιλο και θα μονομαχήσει με τη χώρα της Αφρικής, όπως είπα, για ένα εισιτήριο παρακάτω στο Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε τους αγώνες Αυστραλία-Δανία στις 5, την Τινησία-Γαλλία στις 5, επίσης για τον τέταρτο όμιλο, ενώ στις 9 έχουμε το Πολωνία-Αργεντινή και το Σαουδική Αραβία-Μεξικό, όπου θα βγουν άλλα 4 εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στον μπάσκετ τώρα σήμερα έχει τον τελευταίο του αγώνα για τον τέταρτο όμιλο ο Κεραυνός στη διοργάνωση του FIFA Euro Cup. Σε παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Κώστας Παπαέλληνας και θα ξεκινήσει στις 8, υποδέχεται την Μπαλκάν Βουλγαρίας. Ο καταρχής στόχος για τον Κεραυνό είναι να κερδίσει το παιχνίδι με διαφορά άνω των 9 πόντων για να καλύψει τη διαφορά της ήττας που είχε δεχθεί στο εκτός έδρας παιχνίδι. Με συγχωρείτε. Σε αυτή την περίπτωση ο Κεραυνός θα εξασφαλίσει και την πρόκριση ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Χθες είχαμε μεγάλη ευρωπαϊκή σπουδαία επιτυχία και για την Ομόνια, την πετόσφαιρα. Την κράτησε με 3-1 της βελγικής Lindemann Stahls, το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, στον πρώτο αγώνα της φάσης το 16 του CV Challenge Cup. Η πράσινη πήραν έτσι προβάδισμα πρόκριση για τα προημιτελικά εν ώψη του επαναληπτικού που θα γίνει σε 2 εβδομάδες στο Βέλγιο. Και να κλείσουμε με την πετοσφαιρική γυναικεία ομάδα του Απόλλωνα, η οποία έχει και αυτή η ευρωπαϊκή μάχη σήμερα στο Απόλλωνα Αρένα.